Αύριο πάω Αμερική. Για πάντα. Αφού επιτέλους θα έχω όλο το σπίτι δικό μου. Εσύ φύγε από εδώ! Συγγνώμη που έπρεπε να το δείτε αυτό. Παιδιά, ο θείος μου βρήκε κάτι εισιτήρια για Αμερική και απλά μου είπε πάμε. Έτσι απλά, πάμε. Για 9 μέρες. Δεν μου έχει πει καν που θα πάμε, πού θα προσγειωθούμε, πού θα μείνουμε. Δεν έχω ιδέα. Θα είναι έκπληξη. I guess. Μπορώ να έρθω κι εγώ. Φυσικά και όχι! Αλλά σε παρακαλώ, δεν έχω πάει ποτέ εξωτερικό. Αφού έχουμε μπλέξει. Ξέρεις τι, έλα απλά με άλλη πτήση. Δεν θέλω να σε έχω στο αεροπλάνο. Και θα μείνεις κι αλλού. Λοιπόν, φύγε τώρα γιατί πρέπει να φτιάξω τα πράγματα. Παιδιά, 9 μέρες δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω. Ο τόπος εδώ είναι ένα τσαντήρι. Παιδιά, κοιτάξτε πώς έχω κάνει το δωμάτιο. Και εγώ πρέπει να χωρέσω ρούχα 9 ημερών σε μια χειραποσκευή. Τέλος πάντων, θα πιεστώ λίγο και θα το κάνω. Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε. Ελάτε μαζί μου ένα απίστευτο ταξίδι στην Αμερική. Ελπίζω να μην πέσει το αεροπλάνο. 9 μέρες με μένα, τον θείο μου. Με μένα φυσικά την ποπάρα σε αυτήν την αγωνία. Όχι με σένα! Θα τα πούμε αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω για να πάμε αεροδρόμιο. Bye! Α, δεν έχει πολύ κόσμο. Παιδιά, μας έκανε 500 ερωτήσεις. Έχετε μαζί σας καφέδες, ρίγανη, το διαβατήριο. Για να δω την έστα, για να δω το άλλο. Ένιωσα λες και πάμε για εμπόριο όπλων. Παραδόξως δεν βρήκανε τα όπλα που έκανε. Παιδιά, μου έχει πιάσει μια ακύρετη θέση και δεν έχει που να κάτσω. Γιατί είσαι μια κουβέρτα. Λοιπόν, παπάρα, στα υπερατλαντικά ταξίδια έχει πάρα πολύ κρύο με στο αεροπλάνο, οπότε σου δίνουν κουβέρτα. Τα λαζάνια που μας φέρανε 1,5 στα 10 παίρνουν. Το παγωτάκι 7. Μας φέρανε αυτά τα νερά. Θα πει ένα πέσια. Νερό με ανθρακικό χωρίς ανθρακικό. Ζαλίστηκα στο τέλος που είναι πάνω κάτω, το στομάχι μου είναι shaker, θέλω να ξεράσω. Εδώ είμαστε στον έλεγχο, ο οποίος είχε μια γιγάντια ουρά. Παιδιά, κάναμε περίπου 2 ώρες να ξεμπερδέψουμε και μας έκαναν κάτι περίεργες ερωτήσεις πάλι. Γενικά, ο έλεγχος είναι αυστηρότερος από κάθε άλλη χώρα, παιδιά. Και επειδή η Αμερική είναι μια χώρα εκτός Ευρώπης, πρέπει να αλλάξεις την κάρτα σου για να έχεις δεδομένα. Θέλουμε να βάλουμε γίγκα για το κινητό μας. Εμείς τις πρώτες κάρτες τις πήραμε από το vending machine που είδατε πριν. Μην κάνετε το ίδιο λάθος, είναι μούφα. Ανάτατα, λεωφοριάκια. Όπα, έχει κάτι φρεάτια που βγάζουν ατμούς. Ο Splinter μαγειρεύει. Κάποιος με έχει πάρει από πίσω. Θέλει χωρίς χάρτη να βρούμε το ξενοδοχείο. Καληνύχτα, θα φτάσουμε μεθαύριο. 120 West λέει εκεί. Θα σε φτιάξω εγώ μόλις. Δεν ξέρω πού είναι το West, πού είναι το Right, πού είναι το... Πέραν το ότι δεν θα βρούμε ποτέ το ξενοδοχείο, παντού μυρίζει καπνιστό χόρτο. Μύρισε τροκτικίλα. Είμαστε στο 38 και πάμε στο 44. Φτάσαμε στο 44. Ξενοδοχείο μου που είναι. Πηγαίναμε λάθος, οπότε θα πάμε την άλλη. Παιδιά, φτάσαμε. Who's your daddy? Χωρίς χάρτη, χωρίς τίποτα. Χαλή. Πού μπαίνει η κάρτα για το πόλι? Στον κολ... Παιδιά, δεν φαντάζεστε τι θέα έχουμε εδώ στον πέμπτο. Και τα προσπαθούμε να φτιάξουμε τις κάρτες. Συναυλίες, καρναβάλια, όλα. Γιατί αχνίζουνε. Α, τα φανάρια είναι έτσι εδώ, σου μετράει, πότε να σταματήσεις. Το τάγκ. Μάλλον έχει εγκλωβιστεί γάτα σε δέντρο. Αυτό δεν είναι κόρνα. Ψάχνουμε να φάμε.
Πρώτο meal στο New York, Mexican burrito bowl. Και εδώ κλασικός cheeseburger και μπύρα. Αυτό είναι ένα γεύμα που στην Ελλάδα θα έκανε γύρω στα 25 ευρώ. Στην Αμερική μάντεψε πόσο κάνει. Τουλάχιστον 50 ευρώ και το καλύτερο δεν χορταίνεις καν. Γενικά υπάρχει γιγάντια διαφορά στις τιμές μας. Θα πάρω κι εγώ ένα λιοντάρι και ένα μακάο. Το πιστεύω. Μαζεύει τις κουτσουλιές του μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε μία σοκολάτα στο Times Square. Μια μικρή διακριτική. Το πω έτσι προϊόντα. Έχουν βγάλει μπατσελορέτς. Έχουν πάει δύο φίλες. Ωραία Ελλάδος, 5:30-6. Ωραία Νέα Υόρκης, 9. Γιατί έχουμε πρόβλημα με το σήμα μας. Η ώρα που συνειδητοποιήσαμε ότι η κάρτα που βάλαμε ήταν μέγα μούφα. Και εδώ θέσαμε ένα πολύ μεγάλο challenge. Να μην πάρουμε ούτε ένα μεταφορικό μέσο και να κάνουμε τα πάντα με τα πόδια μας. Για σήμερα έχει συννεφιά, αλλά και πάλι έχει ζέστη. Δεν ξέρω, έχει μια κουφόβραση. Εδώ έχει ποτέ αέρα. Η άπλια θα έχει τυφώνα. No service γράφει. Δεν έχουμε ούτε data, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Γιατί κάτι έχει γίνει με την κάρτα που βάλαμε από εδώ. Και ήταν να βρεθούμε με μια φίλη του και θα πηγαίνουμε όλοι μαζί για brunch και δεν έχουμε τρόπο επικοινωνίας. Παιδιά δεν τελειώνει. Του Τραμπ είναι αυτό. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το Empire State. Είχε γυριστεί και το Kong εδώ. Τέλος πάντων, έχουν γίνει διάφορα. Βλέπετε να ανέβουμε. Τι τα χεστώ τελείως. Όπα, παιδιά, μαθονικό. Έχει το. Α, Greek Gyro. Α, Gyrus. Oh my god, Greek Zizaikai with Gyrus. Θα πάμε καρπούζι. Παιδιά, αυτό είναι νοσοκομείο. Και παντού έχει ένα πυροσβεστικό, ένα ambulance, δεν ξέρω τι φάση. Νομίζω κυνηγάνε την ποπάρα, κάτι έχει κάνει αυτή. Παιδιά, εδώ έχει γίνει αρουροκτονία. Ένας αμοιραίος. Δύο, τρεις, τέσσερις. Να έτσι και βουτήξει κανείς εδώ μέσα, θα βγει με τέσσερα πόδια. Παιδιά, έχει και πάρα πολλά χελικόπτερ. Όλοι εδώ κάνουν τζόκινγκ. Άμα μένεις εδώ και έχεις τέτοια άπλα για τζόκινγκ, εννοείται θα κάνεις. Και ποδήλατα, παιδιά, πάρα πολλά ποδήλατα. Παιδιά, εδώ παίζουν κυνηγητό τα σκυλιά. Πόσο μεγάλο είναι το πάρκο. Πόσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει. 17,53. Εγώ πεθαίνω όμως. Εδώ είναι ο Άτλαντας. Εδώ είναι το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου. Δεν το πιστεύω. Όλο αυτό, παιδιά, είναι γεμάτο με ονόματα. Όλο αυτό, γύρω. Attack on Titan θυμίζει αυτό. Είναι να μπούμε στο φέρι για να πάμε στο άγαλμα της ελευθερίας και τα μέτρα εδώ πέρα είναι όπως και στο αεροδρόμιο. Α, δεν έχει λιώσει τόσο. Σκατάχει. Αλλά τι μαύρη λένε αυτή πίσω. Θα πεθάνουν πολύ. Θα μου ξεκολλήσει ο αχλάδαστρος, πήγα να πω. Ο αστράγαλος, για να δω πόσα χιλιόμετρα. 25. Κάθεσαι εδώ στο γρασίδι, δεν συλλογεί κανένας. Παίρνεις το MacBook σου, η άλλη είχε αρμόνιο πριν, είχε φέρει το αρμόνιό της. Τσάντι. Τι τρώει, τρώει το σκουπίδι. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι μέσα στη θάλασσα, εντάξει. Όπω τώρα το σκαλί είναι βάσανο. Μετά από 26 χιλιόμετρα, παιδιά, θα έρθω Ελλάδα και θα είμαι σαν να έχω βάλει εμφυτεύματα στο δρόμο. Παιδιά, σας κορόιδεψα. Δεν ήταν vlog, ήταν βίντεο υπνοτισμού. Ανεβήκαμε από εδώ σε μια γέφυρα. Είναι γεμάτη λουλούδια δεξιά-αριστερά. Βλέπετε, εδώ ήταν παλιά, πέρνα για τρένο. Η αρχιτεκτονική είναι εδώ αυτή. Αυτό εδώ είναι το μνημείο του γύρου χοιρινού. Πίστευτο, βρήκα αυτό που κάνουν στο TikTok. Που είναι εδώ ο leader που κάνει ποδήλατο. Και είναι λες και κλαμπάρουν και ταυτόχρονα γυμνάζονται. Είναι απίστευτο. Γυρίσαμε στο δωμάτιο μετά από 10 ώρες περπατήματος. Ξέρω πόσο περπατάγαμε. Δείτε πόσα χιλιόμετρα κάναμε τελικά. 31,6 χιλιόμετρα. Έκανα new personal record. Παιδιά, κοιτάξτε τι καιρό έχει σήμερα. Α, αλλά αύριο θα βρέχει, Αχ, stop.
Και οι άλλοι εδώ παγιδεύτηκαν. Λογικά θα κλείσει. Γύρω, 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 τώρα, τώρα. Wisdom and knowledge shall be the... Εδώ έχουμε ένα μισό άγαλμα. Παιδιά. Wow. Wow. Άτλαντας. Θα μου παίρνουν πατάτα από το πιτόγυρο. Μη. Ξέρεις τι πήγε και έκανε η Μαρία σήμερα. Παιδιά, κοίτα αυτό εδώ γλύμι. Μιλάμε τεράστια. Λέγεται ο κύκλος του Τζον Λένον. Παιδιά, εδώ σκοτώσανε τον Τζον Λένον, τον Beatles. Ήρθαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο είναι το, είπες, το μεγαλύτερο του κόσμου είναι. Α, φανταστείτε τι έχει μέσα, κάτι τιτανόσαυρους. Α, έχουμε εδώ ελέφαντες. Εννοείται ότι ζώο βλέπετε εδώ πέρα πίσω από τις τζαμαρίες, είναι αληθινό, απλά το έχουν βαλσαμώσει. Περιμένοντας τη μάνα μου να έρθει από το σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι γιγάντια. Εδώ έχουμε... Κώδια. Κουνουπόσαυρος. Καλαμάρι. Γιγάντιο καλαμάρι. Συγγνώμη, αυτό είναι αληθινό μέγεθος τώρα. 100% ναι. Παναγία μου, αυτό το πράγμα. Να παιδιά, ο γίγαντας. Βλεφάλαινα. Η καρδιά του παιδιά έχει μέγεθος αυτοκινήτου. Και ένας άνθρωπος λέει μπορεί να κολυμπήσει στις αρτηρίες της. Το μυαλό του αδερφού μου. Παιδιά, αυτά είναι ρουμπίνια. Σμαράδια. Α, τι κάνεις εκεί. Αυτός εδώ είναι τιτανόσαυρος. Μαμούς. Αυτός μου φαινόταν πάντα πιο όμορφος δεινόσαυρος. Εδώ διαλέγει να πάρει κάρτες. Να πάρει ένα Batman. Όχι, τιμωρή. Πάρε εδώ τη Σαντ Μαρία. Oh my god, guys! Jared! Πάμε προς Brooklyn Bridge. Έχουμε κάνει ήδη γύρω στα 22 χιλιόμετρα και χθες κάναμε 31 και τα πόδια μου θέλουν να αυτοκτονήσουν. Ποιος θέλει να χωρίσει το τάκι. Είμαστε στο Chinatown, εδώ είναι. Εδώ πάνω στην καράτσα. Πόσο ακόμα έχουμε? 3,1 χιλιόμετρα, 3,1 μίλια με συγχωρείς και με τα πόδια είναι... μια ώρα είναι. Πονάμε παντού αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να περπατήσουμε σωστά. Το μοιραίο μου αυτό θα βγει. Εδώ, κλασικά πράγματα. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι μπορούσα να κάνω 37 χιλιόμετρα. Μάλλον θα βρέξει πάλι στις 6 η ώρα. Παιδιά, βρέχει, μας έχει πιάσει. Ένας έμεινε. Σίδερο. Θέλουμε από το ξενοδοχείο. Πάμε στο MoMA, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Φτάσαμε στο Museum of Modern Art. Α, έρχεται να με πάρει. Μεταξύ είχε ομίχλη. Και δεν φαίνεται τίποτα. Έχουμε έρθει στα Starbucks εδώ πέρα, γιατί το MoMA είναι κλειστό ακόμα, επειδή είναι πολύ πρωί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, παντού έχει αυτές τις καντίνες. Παντού μυρίζει κάρι. Έχω βαρεθεί να μυρίζω και κάρι. Πάλι στις σουρές. Θα φάω μπαν εδώ. Ζωγραφιές παιδιού. Αυτό είναι τέχνη τώρα. Έπαθα σοκ με αυτά που είδα εκεί μέσα. Παιδιά, δεν μπορώ να σας τα δείξω, sorry. Κάτι τέτοια είδαμε ανεβαίνοντας στον Όλυμπο, γαϊδουριού. Αυτό είναι... τέχνη. Α, εντάξει, εδώ τα άδυνα. Πολύ ωραίος πίνακας. Βένομαι. Αυτό είναι φακελάκι τσαγιού, αλλά μου θυμίζει λίγο και περίεργο. Παιδιά, έχει και μαλλιά εδώ μέσα. Αυτά που βγάζω από τη χτένα μου. Το McDonald's είναι τέχνη. Καθίστε. Είναι έτσι, πατριωτισμό, το έχει βάλει πατριώτη. Δεν λέω πώς τα λέξει. Τι κάνεις, τη σιδερώνει το πισινό. Ποπάρα εσύ.
Παιδιά, αυτός ο πίνακας είναι πάρα πολύ γνωστό. Και εδώ έχουμε Πικάσο. Υπάρχει πολύ που να δεις. Η αδερφή μου όταν ανοίγω στις συσκευασίες ο κολάτης. Τέχνη. Τέχνη. Ήρθαμε να φάμε. Παιδιά, ετοιμάζεται να ρίξει άσχημο βροχίδι. Παιδιά! Τι φώνας! Βοήθεια! Λες να είναι άνθρωπος. Καλέ, τι είναι! Άγαλμα. Τι ωραίες ότι είναι άνθρωπος. Για εγχεστείς. Μου σκάσει κεραυνό στο κεφάλι. Είμαστε στο 49 street. Και πρέπει να πάμε στο 44. Μας έχει πιάσει τώρα στο τέλος. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχει υπόστεγα εδώ. Το ξενοδοχείο είναι απέναντι και έχουμε κολλήσει. Ευμονία, δεύτερο βαθμού, κυμάνω σου ακλή. Με κολλήσει, δεν μπορούμε να φύγουμε. Έβαλα διάβροχο στην τσάντα και μέσα σμαδούρα. Bye New York, bye sister. Πάμε στο σταθμό του τρένου, είναι 20 λεπτά από το ξενοδοχείο μας. Φτάσαμε στο σταθμό. Attention please. Από τις βροχές έχει καθυστερήσει. Δεν ξέρω πόσες ώρες καθυστέρηση. Πάντως μας τα έχει πρέξει αυτή. Έχουμε και τον άλλο με την ντουντούκα από πίσω. Ευτυχώς τελικά δεν έχει πολύ καθυστέρηση, μόνο 2 ώρες. Μας είπαν ότι υπήρχε δυνατότητα να αλλάξουμε τα εισιτήρια. Πώς θα το βάλω. Και τρέχαμε σαν τους τρελούς να βγάλουμε καινούργια εισιτήρια να προλάβουμε το προηγούμενο τρένο. Τώρα όμως θα τρέξεις πάλι, γιατί μπήκες σε λάθος τρένο. Παιδιά, θα χάσουμε το τρένο. Άρα γιατί το προλάβανε το τρένο. Ποιος είναι ο επόμενος προορισμός. Σιγά μωρή αστέρα του Hollywood. Κοίτα τι να μου χάλασε το suspense. Τι θα κάνεις, θα βγάλεις κι άλλο επεισόδιο. Αμέ, μείνετε συντονισμένοι παιδιά.